Αλέξανδρα, σε πάω λίγο στα μισά, μια τελευταία ερώτηση, αν θέλεις, από τη δική μου πλευρά. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, είχαμε τα τουρκικά σύριαλ ή άλλες παραγωγές ξένες, οι οποίες μπόρεσαν και επικράτησαν στην ελληνική τηλεόραση. Βλέπουμε όμως ότι προέκυψαν και ελληνικές παραγωγές μέσα την εβδομάδα που κάνουν. Δεν μπορώ να πω ρεκόρ τηλεθέαση, αλλά κάνουν τηλεθέαση που σημειώνει εμπορικότητα. Δηλαδή θεωρούνται εξαιρετικά επιτυχημένα. Άρα η συνταγή υπάρχει. Άρα δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή. Όχι, όχι. Θα ξέρετε ότι το ζήτημα της μείωσης, της δραστικής μείωσης, δραματικής μείωσης των ελληνικών παραγωγών, ειδικά για φέτος, και δεν ξέρω τι θα γίνει και του χρόνου και την επόμενη χρονιά, είναι καθαρά οικονομικό. Δεν ήταν, δηλαδή, η απότομη πτώση στον αριθμό των ελληνικών παραγωγών, όσο τουλάχιστον μιλάμε για τις τηλεοπτικές σειρές. Ναι, ναι. Για τις σειρές. Είχε να κάνει με το κόστος, όχι με την ποιότητα. Με το κόστος πια παραγωγής, το οποίο δεν διατίθεται ένας τηλεοπτικός σταθμός να ρισκάρει. Εξού και οι πολλές σειρές από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Τουρκία, όπως η Βραζιλία, όπως άλλες. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με το αν το κοινό, αν η σχέση του δημιουργού με το κοινό είναι προβληματική. Δεν το πιστεύω αυτό. Πάντα ήταν προβληματική και μπορεί και να μην ήταν. Αυτή τη δεδομένη στιγμή μιλάμε για τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα των τηλεοπτικών σταθμών, των ζωντανών τηλεοπτικών σταθμών που παρήγαγαν ελληνικές σειρές, όσον αφορά να τα επεξέλθουν σε μια πραγματικότητα οικονομική που χρειάζεται η παραγωγή μιας ελληνικής σειράς.